Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει δραστικά. Όμως κάποια άλλα δεν αλλάζουν. Νωρίς το πρωί είμαστε στο δρόμο για το πρώτο λαβράκο ψάρεμα της σεζόν. Εντάξει, δεν είναι και μείον 13. Όχι, αλλά είναι εντάξει. Είναι δύο, είναι το πρώτο λαβράκο ψάρεμα σοβαρό. Μείον 13 ήταν το τελευταίο που κάναμε, έτσι να πήγαμε. Δεν έχουμε πάει λαβράκια, ναι. Από τότε. Από τους μείον 13 στους 2, εντάξει, υπάρχει βελτίωση, σαφής. Με τα χιλιόμετρα να τρέχουν και τον ήλιο να ανατέλει, μία ώρα μετά βρισκόμαστε στον όμορφο υδροβιότοπο της σκάλας Αταλάτης. Βλέπω ροή. Αλάγρουσα τώρα, έλα, είμαστε έτσι. Έλα, βγαίνει και ο ήλιος. Αλλά κάτι κρύο. Για τα ψάρια. Είδανε ψαριά. Εκεί βλέπω κάτι. Ναι. Ενάτες ράχες. Ποια μας η ράχη που γίνει πια. Κεφαλόπουλα θα είναι. Μάλλον. Και είναι κακό που είναι ήρεμα. Τόσο να πάει τώρα. Κοιτάω πάνω για μου βρέξε παπούτσι. Ανοίγω τα κάτω. Όπου το πιάνω γίνει κρύο, δεν θέλω να το πιάσω. Μαλακή έχει παιχτεί. Κάτι δεν κάναμε σωστά. Με τον ήλιο ψηλά πλέον να μας ζεσταίνει και γεμάτη ελπίδες για λαβράκια, θα ξεκινήσουμε τα πρώτα καρτέρια της μέρας.
Στο τέλος της βουτιάς, οι πρώτες μεγάλες μπάφες εμφανίζονται, αλλά αποφασίζω να μη ρίξω ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Όμως για τις επόμενες 25 βουτιές δεν θα δω ούτε λέπη. Ευτυχώς ο Γιώργος δεν θα ακολουθήσει την ίδια τακτική και θα βγει με δύο ωραία ψάρια. Όχι. Πήρες. Δεν πήρα τίποτα. Είδες. Είδα μπάφες στην αρχή. Μετά μόλις έφτασα κάτω εκεί και είδα ότι δεν. Πήρα μία εκεί και μία εδώ. Λοιπόν, αυτή εδώ, η δεύτερη, έχει φάει μία βολή από πίσω σουβλάκι. Άστο. Γαμάτι. Αλλαγή τόπου και πλέον έχω αποφασίσει ότι πρέπει κάτι να πιάσω. Δύσκολη μακρινή βολή θα βρει το στόχο της και θα καταφέρω να πιάσω το πρώτο μου ψάρι για σήμερα.
άμεσο καθάρισμα στη θάλασσα θα εξασφαλίσει την άψογη ποιότητα του ψαριού. Τι έχουμε? Λαβράκια γιόκ. Τίποτα. Δεν έχει λαβράκι. Δεν είδα ούτε μικρό. Ούτε εγώ. Πάλι καλά που πήραμε καλιά μπάφα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει. Το μπαφίδι. Πάλι καλά. Επόμενο κομμάτι και γρήγορα ο Γιώργος θα εντοπίσει και πάλι τα ψάρια. Στην άλλη κατεύθυνση εγώ στείνομαι για το πρώτο καρτέρι στο μέρος, χωρίς να γνωρίζω ότι πολύ κοντά μου δύο μάτια με παρακολουθούν με προσοχή. Ο πανέξυπνος θηρευτής κινείται αργά ανάμεσα στα φύκια και καταφέρνει, χωρίς να γίνει αντιληπτός, να φτάσει 2 μέτρα δίπλα μου. Δυστυχώς για αυτόν, έχω να πιάσω και να φάω 8 πόδι μήνες.
μετά από αρκετές βουτιές χωρίς να δω κάτι, δεν θα αφήσω την ευκαιρία να χαθεί και θα ρίξω στην κίνηση σε μια ωραία μπάφα. Σίγουρος πλέον, μετά από 80 βουτιές, πως δεν υπάρχουν λαβράκια τριγύρω, γρήγορα θα σημαδέψω και θα ρίξω στη μεγάλη μπάφα του κοπαδιού. Με αυτό το ψάρι στα χέρια μου, θα πάρω το δρόμο της επιστροφής. Μπορεί ο στόχος του πολυπόθητου λαβρακιού να μην επετεύχθει, όμως ταξιδέψαμε και περάσαμε 5 ώρες μέσα στην όμορφη φύση και τη θάλασσα. Καλώς. Γεμάτη και ασφαλής, θα επιστρέψουμε ξανά στο μέλλον και ίσως σταθούμε πιο τυχεροί. Thank you.